Ένα πολυπίκυλο φεστιβάλ γεύσης, δημιουργίας και πολιτισμού πραγματοποιείται για 15η χρονιά στην Παλαιά Επίδαυρο από το Δήμο Επιδαύρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται για τη γιορτή αγροτουρισμού που δεκάδες παραγωγοί, χειροτέχνες και συνεταιρισμοί από την Επίδαυρο, την Αργολίδα, την Αρκαδία, τη Μεσσηνία, την Αχαΐα, την Τριζινία και την Κρήτη παρουσιάζουν τα προϊόντα τους σε μια υπαίθρια έκθεση πάνω στην προκυμαία της Παλαιάς Επιδαύρου. Τα εγκαίνια της γιορτής αγροτουρισμού έγιναν την Παρασκευή το απόγευμα. Δώσον Κύριε τον λαόν Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και δώσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτεμα. Τον σόδωρεον αξίους ημας πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άχραντε. Να εκφράσω τη συγκίνηση όλων των Επιδαυρίων που για άλλη μια χρονιά αυτός ο πρωτοποριακός για τα ελληνικά χρονικά θεσμός του αγροτουρισμού ξαναρχίζει να λειτουργεί στο χωριό μας. Μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω και να επενέσω όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται ώστε να στηθεί και να περπατήσει αυτή η προσπάθεια, αλλά και να καλωσορίσω όλους αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν με τα προϊόντα τους, με τον κόπο τους και με την προσπάθειά τους ώστε να λειτουργήσει αυτός ο αγροτουρισμός του 2012. Ο Θεός να ευλογεί όλους μας. Βρισκόμαστε στην ευτυχή θέση σήμερα να εγκαινιάζουμε ο Δήμος Επιδαύρου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου τη γιορτή του αγροτουρισμού Πελοποννήσου εδώ στο λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου, που εδώ και 15 χρόνια υφίσταται αυτό ο θεσμός. Εμείς ως Δημοτική Αρχή θέσαμε ως στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και τον ουσιαστικό επαναπροσδιορισμό αυτής της γιορτής. Επιθυμούμε δηλαδή την εποχή της μαζικής και τυποποιημένης παραγωγής, να τονίσουμε την αναγκαιότητα της επιστροφής στις αυθεντικές μορφές ζωής και κυρίως την ιδιαίτερη σχέση των κατοίκων του Δήμου μας με τα προϊόντα της επιδαύριας γης, τη σχέση τους με τη φύση, την κουλτούρα και τις παραδόσεις. Σε αυτή μας την προσπάθεια, πολύτιμος βοηθός στάθηκε η Περιφέρεια, η οποία ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μας και άμεσα κινητοποιήθηκε, στηρίζοντας το όλο εγχείρημα τόσο ηθικά όσο και υλικά. Στην έκθεση φιλοξενούνται φέτος δεκάδες παραγωγοί, χειροτέχνες, οικοτέχνες και συνεταιρισμοί από την Επίδαυρο, την Αργολίδα, την Αρκαδία, τη Μεσσηνία, την Αχαΐα, την Τριζίνα και την Κρήτη, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα τόσο να εκθέσουν τα προϊόντα τους, όσο και να πουλήσουν άμεσα στον επισκέπτη. Ο σκοπός μας είναι να ενισχυθεί από τη μια η ζήτηση των τοπικών μας προϊόντων, αγροτικών και άλλων, και η οικονομική δραστηριότητα, αλλά και να δοθεί έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, ως δημιουργό που άλλωστε έχει και τον πρώτο λόγο σε αυτή τη γιορτή. Ο θεσμός του αγροτουρισμού είναι άμεσα συνυφασμένος με τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα παράλληλα τόσο στο μικρό όσο και στο μεγάλο θέατρο της Επιδαύρου. Έτσι αναδεικνύεται η πολύπλευρη διάσταση του πολιτισμού και η εξέλιξή του μέσα από τον χρόνο. Καλούμε όλο τον κόσμο να πλαισιώσει και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, γιατί έτσι πλαισιώνει και στηρίζει το ελληνικό, το αυθεντικό, το χειροποίητο και το παραδοσιακό προϊόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι θες πες να σας ευχαριστήσουμε. Καλά, μπράβο. Ελάτε, πάμε μια βόλτα. Καλές δουλειές, καλές δουλειές. Καλές δουλειές, παιδιά, να είστε καλά.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σε αυτό το πανέμορφο μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, την Επίδαυρο, όπως είπα και πριν κατά τη διάρκεια των εγγενείων, ένα μικρό μέρος αλλά με ένα τρανό όνομα, μια υπέροχη περιοχή και καταπληκτικά φυσικά προϊόντα. Σήμερα έχουμε εδώ τη μεγάλη γιορτή αγροτουρισμού, πάρα πολύ σημαντική γιορτή που θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη τη γιορτή και να γίνει ένας πολύ μεγάλος θεσμός όχι μόνο για την Επίδαυρο και για την Αργολίδα αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο αγροτουρισμός αποτελεί για μας σημαντική παράμετρος ανάπτυξης περιφέρειας Πελοποννήσου, συνδέεται άρρηκτα με τον πολιτισμό αλλά και με την τουριστική μας ανάπτυξη, διαθέτουμε καταπληκτικής ποιότητας και μοναδικής γεύσης προϊόντα και πραγματικά η περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνδράμει σε οποιαδήποτε δημοτική αρχή κάνει τέτοιες προσπάθειες. Συγχαίρω για μία ακόμη φορά τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Επιδαύρου, γιατί όλοι μαζί πίστεψαν πολύ στην αναβάθμιση αυτού του θεσμού και νομίζω ότι σήμερα βλέπετε κι εσείς ότι είναι πραγματικότητα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι εδώ, παρούσα, με το περίπτερό της να έρθει να δεχτεί όλο τον κόσμο, να γευτεί όλος ο κόσμος τις πανέμορφες αυτές γεύσεις της Αργολίδας αλλά και της Πελοποννήσου. Το πανηγύρι του αγροτουρισμού είναι πλέον ένας θεσμός. Όπως γνωρίζετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια διοργανώνονται στην παραλία της παλιάς Επιδαύρου, φέρνοντας εδώ ανθρώπους που παράγουν και δείχνουν τα προϊόντα τους σε επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι γεμάτο αυτή τη στιγμή όλα τα περίπτερα και αυτό είναι το ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι ένας θεσμός ο οποίος πλέον συνεχίζεται. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ επιτυχημένος θεσμός αυτός ο θεσμός του αγροτουρισμού Επιδαύρου. Είναι η 15η χρονιά, εάν θυμάμαι καλά, που συνεχίζεται. Βλέπετε ότι έχουμε πληθώρα περιπτέρων και πολλών συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας και όχι μόνο που προσφέρουν τα προϊόντα τους και προπαγανδίζουν τα προϊόντα τους. Θέλω να συγχαρώ το Δήμο Επιδαύρου καθώς και την περιφέρεια Πελοποννήσου για την ενέργεια αυτή του θεσμού, για την εκδήλωση αυτή. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους και καλό καλοκαίρι. Σήμερα ξεκίνησε η 15η αγροτουριστική έκθεση στα πλαίσια του αγροτουρισμού που ξεκίνησε πριν 15 χρόνια στην Επίδαυρο. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια η οποία έφερε στο φως πράγματα τα οποία τουλάχιστον οι αγρότες της περιοχής μας δεν τα είχαν υπόψη τους στο παρελθόν. Μπορεί ο καθένας το τοπικό προϊόν να το εκθέσει, να το δει ο επισκέπτης και βέβαια μπορεί και ο επισκέπτης άφοβα να πάρει προϊόντα από την γη μας εδώ πέρα, τοπικά προϊόντα και όχι να είναι προσκολλημένος πάντοτε στις πολυεθνικές εταιρείες και σε αυτούς τους οποίους όλοι τους καταλογίζουμε ευθύνες αλλά είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από αυτούς. Χρειάζονται στήριξη αυτές οι προσπάθειες. Φέτος μας στηρίζει και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο Δήμος, όπως κάθε χρόνο, κάνει το καθήκον του. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι της ώρας να πούμε ότι χρειάζεται μία αναβάθμιση. Εγώ θα ήμουν περιχαρής αν υπήρχαν μόνο εκθέτες από το Δήμο Επιδαύρου ή από την Αργολίδα. Λοιπόν, θα ήμουν πιο ευχαριστημένος, αλλά πιστεύω ότι και αυτό το στόχο θα τον πετύχουμε και με τη βοήθεια της περιφέρειας και με την δική μας αρρωγή εδώ του Δήμου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που είσαστε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να βγαίνει αυτό το μήνυμα στην Αργολίδα, να βλέπουν όλοι ότι υπάρχουμε, ζούμε, αγαπάμε τη γη μας, διαμορφώνουμε δικά μας προϊόντα και τα οποία πρέπει όμως να καταναλώνει ο καταναλωτής.